ακόμα απογευματινή βόλτα, μόλις ξεκινάει. Από το γυαλό θα ανέβω πάνω στο χωριό. Θα πάω Κάστρο, θα πάω για Τριάδα, θα πάω για Θανάσιο, θα πάω Παντελεήμονα. Παντού θα πάω στο χωριό. Και στο τέλος θα κατέβω Καλλιστράτα κάτω. Θα χωθούμε μέσα στα στενάκια. Θα πάμε παντού, δεν θα αφήσουμε δρομάκι για δρομάκι πάνω στο χωριό. Λοιπόν, έφτασα στην πρώτη μου στάση που είναι ο Άγιος Παντελεήμονας. Είναι παλιά εκπομμένα σπίτια και είναι πάνω από 100 χρόνια και πραγματικά είναι σαν μουσείο. Στη δεύτερη στάση της διαδρομής που είναι ο Σταυρός. Και το Σταυρός. Το τρίτο μου αγαπημένο σημείο για αυτή τη διαδρομή που είναι αυτές οι ιστορίες εδώ πέρα που υπάρχουν, αυτές οι κατακόμβες που μπαίνεις μέσα και δεν ξέρεις αν θα βγεις. Φύγαμε να τις δούμε μαζί. Τι ωραίες ιστορίες. Τι ωραίες ιστορίες. Πάντα μου άρεσαν αυτές τις ιστορίες. Για αυτά είναι δρόμος εδώ πέρα, έτσι. Τόσο στενά δρομάκια, έτσι με τις στοές. Δεν έχω δει ούτε γάτα. Τίποτα σήμερα. Εντελώς μόνος. Οπ, βρήκα μία. Αγία Τριάδα. Είναι το ψηλότερο σημείο για αυτή τη διαδρομή, για τη σημερινή διαδρομή. Δεν θα πάω άλλο πάνω. Από εδώ και πέρα ξεκινάει ο κατήφορος. Θα κατέβω κάτω. Άγιος Αθανάσιος. Φύγαμε την Αγία Τριάδα, κατεβήκαμε εδώ Άγιο Αθανάσιο. Κάνουμε και εδώ ένα διάλειμμα. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο η περιοχή Πλάτσα, παλιό παντοπολείο του Λάμπρου, του Χαρτακιού. Φεύγουμε για τον Άγιο Δημήτριο. Είναι 2 λεπτάκια από εδώ. Γενικά, όπως έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, παιδιά, αυτή η περιοχή εδώ πάνω στο χωριό έχει πάρα πολλές εκκλησίες και πάρα πολύ κοντά η μία δίπλα στην άλλη. Καλά, εσύ. Πολύ χαίρομαι που σας βλέπω κοντά. Εδώ βεβαίως, στα αγορά. Θα σας κεράσουμε ένα περιτύπο που ανοίγουμε τώρα. Φυσικά, εννοείται. Ελάτε, ελάτε. Φύγαμε. Πω πω, απίστευτη θέα. Όλο το λιμάνι. Τέλειο βασίλεμα, ε. Βέβαια, κατάλληλη ώρα. Κατάλληλη ώρα πέρασα. Οπότε, είμαστε εδώ στο αγορά με την... Μάρθα. Γεια σου Μάρθα. Πολύ χαίρομαι που σε γνωρίζω. Και εγώ. Πραγματικά είναι απίστευτη θέα εδώ στο αγορά. Να διέρχεται. Καλώς τη Μάγδα. Σου έχω φέρει ένα πολύ πολύ δροσιστικό άπερο. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Στην υγειά σου. Και έχω και κάποια μικρά καναπεδάκια να σου τα φέρω να τα δοκιμάσεις. Εννοείται. Στην υγειά σας. Ήταν πραγματικά αυτό που χρειαζόμουν αυτή την ώρα. Δεν πρόκειται να φύγω από αυτό το μέρος. Θα κάτσω εδώ πέρα όλο το βράδυ. Παραγγείλω άλλο ένα. Αντί και ένα δεύτερο. Αντί και ένα τρίτο. Οπ. Τι γίνεται. Τι έγινε. Χρήστο.
Χρήστος. Χρήστος. Σιδηρόπουλος. Ακριβώς. Κάπου σε πέτυχα σήμερα. Ναι. Κάπου σε διάβασε στο Αθηνόραμα. Τι κάνεις εδώ πέρα? Εδώ μαγειρεύουμε στη Σύμη. Ναι. Κάνουμε ωραία πράγματα. Mm. Και ελπίζουμε να αρέσουν πάρα πολύ και στους άλλους. Φύγαμε να δοκιμάσουμε. Βέβαια, ναι. Χρήστο. Θα δοκιμάσω αυτό εδώ πέρα. Το μικρούλι, τι είπαμε ότι είναι αυτό? Αυτό είναι μια κροκέτα μπακαλιάρου, ναι. Με θυμάρι, ναι. Και ποτάζι γεννητή. Τέλεια. Τέλειο. Νιώθεις όλες τις γεύσεις. Και νιώθω και σαν τον Ιωαννίδη τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Να το φάω. Έξελο. Το είπαμε ότι είναι μελιτζάνο σαλάτα. Ακριβώς, με spicy χάρισα. Ναι. Ελάχιστα καυτερή. Ναι. Έτσι ώστε να αρέσει σε όλους. Mm-hmm. Και να καλύπτει όλους τους ουρανούς. Τέλεια. Ετοιμάζω. Είπαμε είναι φοκάτσια με γραβιέτα νάτσου. Mm-hmm. Και. Ελληνική τρούφα. Ελληνική τρούφα. Πολύ ωραίο. Ωραίο. Νομίζω αυτό είναι το αγαπημένο μου κείμενο. Σίγουρα, όπω είπα. Συγχαρητήρια και πάλι. Θα σου βάλω ένα τίμιο 9 στα 10. Έτσι, επειδή είσαι καλό παιδί.